Έψαχνα πληροφορία στο διαδίκτυο για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η μοτοσικλέτα Malaguti Spectre 125GP για να το παρουσιάσω σε βίντεο ως επεισόδιο 9 στο κανάλι, για να φανεί χρήσιμο σε όποιον κατέχει τη μοτοσικλέτα αυτή και θέλει να το αναβαθμίσει. Και έχω μαζέψει κάποιο υλικό που έχω βρει για την αγορά μιας ειδικής aftermarket ECU, Engine Control Unit, μάρκας UMA και για το πώς θα γίνεται η τοποθέτησή της. Αλλά ακόμα μαζεύω υλικό και πληροφορίες για αυτά, οπότε θα είναι το θέμα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του ψαξίματος όμως, ανακάλυψα ότι στην Ασία και ιδιαίτερα στις Φιλιππίνες υπάρχει μια μοτοσικλέτα που λέγεται Rusi Flash 150iGP, που είναι ολόιδια με τη δικιά μου Malaguti Spectre 125GP σαν πιστό αντίγραφο, την οποία σας τη δείχνω εδώ και έμαθα πώς μπορείς να κάνεις διάγνωση ενός σφάλματος, check engine και πώς να το σβήσεις. Το επεισόδιο 9 στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Εάν βάλεις μπρος τη μοτοσικλέτα και την αφήσεις να δουλέψει και παραμείνει αναμένη η πορτοκαλί ένδειξη check engine, τότε υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Η δική μου μοτοσικλέτα Malaguti Spectre 125GP δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, αφού είναι ολοκένουρια και ακόμη είναι στο στρώσιμο με 236 χιλιόμετρα συνολικά μόνο, αλλά καλό είναι να γνωρίζει ο κάτοχος μιας τέτοιας μοτοσικλέτας πώς γίνεται. Σου δείχνω εδώ ένα εργαλείο που κάνει διάγνωση των βλαβών, όπου το βρήκα στη φιλιππινέζικη ιστοσελίδα shopee.ph για αγορά με κόστος 966 πέσους Φιλιππίνων, δηλαδή περίπου 15 ευρώ, το οποίο link το έχω στα σχόλια και στην περιγραφή του βίντεο. Με επιφύλαξη όμως, αφού δεν το έχω δοκιμάσει, να δω εάν αποστέλλεται στην Ελλάδα από τις Φιλιππίνες. Αφού δεις λοιπόν ότι η πορτοκαλί ένδειξη check engine έχει μείνει αναμένη ενώ δουλεύει ο κινητήρας, τότε σβήνεις και ανάβεις το ρεύμα για 5 φορές και το αφήνεις τελικά αναμένο και τότε θα δεις ότι θα αναβοσβήσει η πορτοκαλί ένδειξη για 10 φορές και μετά θα δεις ως ένα παράδειγμα θα μείνει για λίγο σβηστό και θα ανάψει 2 φορές. Και μετά θα αναβοσβήσει η πορτοκαλί ένδειξη πάλι για 10 φορές και θα μείνει για λίγο σβηστό και θα ανάψει 1 φορά. Αυτό λοιπόν διαβάζεται ως παράδειγμα 0201. Που είναι ο κωδικός του σφάλματος, το οποίο όμως μπορεί να διαβαστεί και από το εργαλείο που σου έδειξα πριν. Και ανοίγουμε το καπάκι της μπρίζας OBD και συνδέουμε εκεί το όργανο και βλέπουμε ότι θα βρει τελικά τον ίδιο κωδικό σφάλματος 0201. Και τέλος σβήνουμε το σφάλμα χρησιμοποιώντας το όργανο, αφού το σφάλμα ήταν σφάλμα και όχι μια πραγματική βλάβη. Εάν είναι πραγματική βλάβη, θα πρέπει να πάμε στο κατάλληλο συνεργείο για επισκευή. Μην ξεχάσεις να κάνεις like στο βίντεο και οπωσδήποτε κάποιο σχόλιο. Νέο βίντεο κάθε μέρα και μερικές φορές και 2 και 3 νέα βίντεο την ίδια μέρα ή και κανένα νέο βίντεο ανάλογα τις περιστάσεις. Κάνε εγγραφή και θα ενημερωθείς πρώτος ή πρώτη από όλους, μην ανησυχείς, για να μάθεις τα πάντα για τη μοτοσικλέτα Malaguti Spectre 125GP του 2023. Το παπί φαντασμά, το παπί Spectre. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είσαι εκεί στο επόμενο βίντεο. Σε περιμένω.